το ψήσιμο του Σολομού ήταν κάτι ανάμεσα στο ψήσιμο του Πάνου και του Γιάννου. Ήταν medium well. Εσύ έφυγες λίγο πάνω, εσύ πάνω έφυγες λίγο κάτω. Λιγότερο ψημένο ήταν το δικό σου Αναστασία και πάρα πολύ ψημένο ήταν το δικό σου Καλλιόπη. Το σταμναγκάθι ήταν σαν να έχουμε χόρτα τσιγαριαστά. Δηλαδή ήθελε αφού τα μπλανσάρετε να τα περάσετε στο τηγάνι. Να βάλουμε φρέσκο κρεμμυδάκι, βάλαμε την ντομάτα, μπλανσαρισμένη ντομάτα και στο τέλος να προσθέσουμε μυρώνια καυκαλίθρες. Το λεμόνι χρησιμοποιήθηκε μόνο στα τσιγαριαστά χόρτα. Αγγούρι, σε πυκλόζουμο. Ο αστεροειδής γλυκάνισος ήταν μέσα στο πυκλόζουμο και μόνο εκεί. Ο Σολομός είχε ένα γλάσο, δηλαδή αφού περάσαμε από το τηγάνι, μετά τελειώσαμε στο φούρνο και με ένα πινέλο τρεις φορές γλασάραμε. Το γλάσο αυτό τι είχε? Είχε σόγια, σόισος, μίσο και μύρι. Και τι άλλο είχαμε? Είχαμε και μια βινεγκρέτ από δενδρολίβανο. Τι ήταν? Ίσα μέρη ξύδι, μέλι, πολύ ψιλοκομμένο δενδρολίβανο και είχαμε δέσει με ηλιέλαιο. Αλάτι πιπέρι ήταν στη σαλάτα, μαζί με το λεμόνι και το ξύσμα, ντομάτα. Νομίζω τα είπαμε όλα. Η σκούρα, η σάλτσα. Ήταν το γλάσο. Ήταν το γλάσο από το Σολομό. Λοιπόν, άρα, αυτός ή αυτή που κερδίζει την δεύτερη ασυλία, σύμφωνα με αυτό που δοκιμάσαμε, είναι... ο Πάνος. Είμαι ο νικητής της δεύτερης ασυλίας, πολύ σημαντική. Πρώτον για το ηθικό μου, γιατί η ομάδα μου έχασε, οπότε ήμουν στεναχωρημένος γενικά. Βέβαια, απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι θα αναδώσω την ασυλία στον Χριστόφορο, όχι επειδή την έχει ανάγκη μαγειρικά, απλά επειδή είναι ένας χαρακτήρας που έχει μια τύχη στιγμή και θέλω σίγουρα φουλ να συνεχίσει το διαγωνισμό.